Η Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας ιδρύθηκε το 1988 από μια ομάδα ιατρών, παιδαγωγών, νοσηλευτών, επισκεπτών υγείας με κοινά ενδιαφέροντα για την ψυχική, σωματική και κοινωνική υγεία του παιδιού, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Αποτελείται πάνω από 430 μέλη από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους που έχουν ενεργό συμμετοχή στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του σωματείου. Έδρα της εταιρείας είναι η Αθήνα και υπάρχουν παρατήματα στη Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα, τη Θεσσαλία, τη Ρόδο και πλέον και στην πόλη της Ξάνθης. Η Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, που φέτος πληρώνει 25 χρόνια ζωής, είναι μια επιστημονική εταιρεία που συγκεντρώνει όλους τους επιστήμονες που έχουν σχέση με το παιδί, με την υγεία και με την ανάπτυξη του παιδιού και την πλήρη άνθηση της προσωπικότητάς του. Και αυτοί είναι παιδίατροι, είναι κοινωνικοί λειτουργοί, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, από το νήπιο, το παιδικό σταθμό μέχρι το πανεπιστήμιο, και οποιοδήποτε άλλος ασχολείται είτε λόγω της επιστημονικής του ιδιότητας, είτε λόγω της επαγγελματικής του ενασχόλησης, είτε λόγω της ατομικής του ενασχόλησης με το παιδί. Σκοπός της εταιρείας είναι να μελετάει και να προβάλλει τα ζητήματα που έχουν σχέση με την ανάπτυξη του παιδιού και την υγεία του όσο αφορά την κοινωνία, σε επίπεδο κοινωνικό. Δεν είναι μια εταιρεία επιστημονική που θα μελετήσει το φάρμακο σε μια αρρώστια, αλλά θα μελετήσει τις κοινωνικές αιτίες που προκαλούν αυτή την αρρώστια, ή τις κοινωνικές αιτίες που κρατάνε τα παιδιά σε ένα χαμηλό επίπεδο, ή τις κοινωνικές αιτίες που βοηθούν τα παιδιά να ανέβουν στο επίπεδό τους. Και πήραμε την πρωτοβουλία και ιδρύσαμε το παράρτημα της εταιρείας στη Ξάνθη, που είναι τα πρώτα βήματά μας τώρα. Παρτίσεται από παιδιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς από νηπιαγωγό μέχρι και καθηγητή πανεπιστήμιου έχουμε. Είναι η αντιπρόεδρος της εταιρείας, η κυρία Ρούτς, που είναι καθηγήτρια στην Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, φαρμακοποιούς, ψυχολόγους και προχωράμε. Ο κύριος Αδαμίδης αναφέρθηκε σε εκδηλώσεις και σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον, τονίζοντας ότι ο στόχος της εταιρείας είναι να γίνει η Ξάνθη μια πόλη φιλική προς το παιδί. Στο άμεσο μέλλον η εταιρεία προγραμματίζει δύο εκδηλώσεις. Η μία εκδήλωση θα γίνει 13-14 Δεκεμβρίου και θα αφορά την παρουσίαση ενός δραματοποιημένου μουσικού παραμυθιού. Είναι ο μεταλλαγμένος κακός λύκος, μιλάει για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα και η επανάσταση των χενανθρώπων, που είναι χριστουγεννιάτικο. Θα το παρουσιάσει ο Σάκης Οδρίτσας, που είναι καρδιολόγος στο Νάσιο, μουσικοθεραπευτής, μουσικοσυνθέτης και συγγραφέας παραμυθιών. Και είναι καλεσμένος στις εταιρείες μας σε αυτή την εκδήλωση, που θα έχει παραστάσεις για τους μαθητές των σχολείων στη Ξάνθη, για τους μαθητές των σχολείων στη Γλάφκη, και θα έχει και μια ελεύθερη παράσταση για όποιον θέλει, μικρό και μεγάλο, γιατί είναι παραμύθι που αφορά όχι μόνο τους μικρούς, αφορά και τους ενήλικες. Κλείνοντας, μέλος της εταιρείας μπορεί να γίνει όποιος συμφωνεί με τους σκοπούς της και το καταστατικό, και η επιστημονική ή επαγγελματική ή προσωπική του ενασχόληση είναι σχετική με το παιδί.